Κύριοι της ελληνικής αστυνομίας σε καταβλισμό Ρωμά Στάνο Λιώσια ψάχνουν για όπλα και ναρκωτικά ιρόκαριοφίλοι. Βλέπουμε μάλιστα τώρα και τις πρώτες εικόνες σιγά σιγά. Είναι εντυπωσιακά τα βρήματα της αστυνομίας, διότι μέσα στον καταβλισμό Στάνο Λιώσια βρέθηκαν 2 όπλα, βρέθηκαν αρκετά χρήματα και αρκετά κοσμήματα, βρέθηκαν ναρκωτικά και βρέθηκαν και περίπου 600 λίρες. Μέρος των οποίων ο άνθρωπος που τις κατήγε τις είχε κρύψει μέσα στα ελαστικά του αυτοκινήτου. Φαίνεται και στις φωτογραφίες τις οποίες έχει εξασφαλίσει ο Άλφα. Είναι λοιπόν το λάστιχο ενός αυτοκινήτου και εκεί μέσα οι αστυνομικοί όταν το έσκησαν βρήκαν τις περισσότερες από τις 600 λίρες. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων και ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Ήταν η όπκε, ήταν η άμεση δράση, τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για ναρκωτικά και οποιασδήποτε άλλες ουσίες. Και παρουσία εισαγγελέα βεβαίως, η αστυνομία ξεκίνησε νωρίς το πρωί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική, στην περιοχή δηλαδή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό εγκληματικότητας σε όλη την χώρα. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις, τα όπλα βεβαίως θα σταλούν για τη βαλιστική εξέταση για να δουν οι αστυνομικοί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού ή αν ανήκουν στους αστυνομικούς, γιατί πάρα πολλά από τα κλεμμένα όπλα που βρίσκονται κατά καιρούς σε καταβλισμούς ανήκουν σε αστυνομικούς, έχουν κλαπεί από τα σπίτια ή τα αυτοκίνητα αστυνομικών. Η επιχείρηση είναι ακόμη σε εξέλιξη. Είναι και από τις λίγες φορές που βλέπουμε τα πλάνα αυτά, η ροκαριοφίλ, ντοκουμέντο μέσα από την, κατά την εξέλιξη που βρίσκεται η επιχείρηση μέσα από τα σπίτια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα βίντεο ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρωμά και Αλβανούς σε κεντρικό σημείο του Κολονού φέρνει στο φως ο Άλφα. Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για γκέτο και ότι τα βράδια δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Οι πυροβολισμοί πέφτουν βροχή σε ώρα αιχμή σε κεντρικό σημείο του Κολονού. Στα αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται περαστικοί που βρίσκονται εκείνη την ώρα στην πλατεία να τρέχουν να καλυφθούν. Ερχόμουν από τη Μήλωνα, από το πρακτορείο εκεί και ακούω πυροβολισμούς και κάνω έτσι για να μην φάω καμία αδέσποτη. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Πέτρουλα στον Κολονό. Πέσαρε πιστολιός, πάει να φύγει, μήπως φας καμία αδέσποτη να πούμε και... Ομάδα Αλβανών και Ρωμά, κινούμενοι περιμετρικά της πλατείας, άνοιξαν πύρμες στόχο έναν 25χρονο. Στη συνέχεια έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο ίδιος κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Οι κάτοικοι στον Κολονό λένε ότι φοβούνται το βράδυ να κυκλοφορήσουν. Για να πάω να πιω ένα καφέ θα πάω γύρω. Μου κλέψει το παιδί, 10 φορές βγάζω να πληρώσω, όπως κάνω αυτό το πράγμα. Και μπα, θα παίρνουν και φεύγουν. Βρισκόμαστε στην πλατεία Πέτρουλα στον Κολονό. Το πρωί είναι ένας ζωντανός χώρος. Παιδιά μαζί με τους γονείς τους παίζουν και παρέες κάθονται στα παγκάκια. Το βράδυ όμως, όπως μας λένε οι κάτοικοι, φοβούνται να κυκλοφορήσουν, καθώς ομάδες Ρωμά επιτίθονται διαρκώς τους κατοίκους της περιοχής. Οι Ρωμά εδώ πέρα έχουν το στρατηγείο τους. Να φύγει το στρατηγείο τους από εδώ για να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε εμείς. Τα καφενεία είναι άδεια, γιατί φοβόμαστε να καθίσουμε. Θα πάμε τώρα στο απίστευτο περιστατικό στη Χαλκιδική, όπου η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδιωξε 10χρονη από το σχολείο. Θα συνδεθούμε με την Αφροδίτη Σπιλιώτη. Μάλιστα, το παιδί έφυγε, Αφροδίτη, με περιπολικό. Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες του πατέρα αλλά και των γονιών, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένα παράδεκτο και πρωτοφανές περιστατικό που τους έχει προβληματίσει, το παιδάκι της 5ης Δημοτικού, ένα κοριτσάκι που ήρθε με την οικογένειά του από άλλη περιοχή, έχει εγγραφεί για πρώτη φορά σε αυτό το σχολείο. Έτσι λοιπόν πήγε στον αγιασμό και την επόμενη μέρα που πήγε στο μάθημα, κλήθηκε από τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης της Χαλκιδικής περιπολικό προκειμένου να το αποφύγει. Καθώς η τάξη του ήταν υπεράριθμη, δηλαδή αντί να είναι 25 τα παιδάκια, είναι 26. Έτσι λοιπόν κάλεσε το περιπολικό, ήρθαν οι αστυνομικοί, ειδοποιήθηκε και ο πατέρας. Ευτυχώς δεν βάλαν το παιδί στο περιπολικό, το παιδάκι άρχισε να κλαίει, έβαλε τα κλάματα. Ο πατέρας το πήρε και το πήγε στο σπίτι. Την επόμενη μέρα επανέλαβε το ίδιο πράγμα, δηλαδή πήγε ο πατέρας στο σχολείο το παιδί, δεν το δέχτηκαν και τότε ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία. Έτσι λοιπόν αποφάσισε μέχρι να δοθεί
κλείσει, να πάει το παιδί 8 χιλιόμετρα μακριά στο σχολείο της Πορταριάς, ένα άλλο χωριό που είναι 8 χιλιόμετρα μακριά, και το πηγαινοφέρνει ο ίδιος με αποτέλεσμα να έχει και πρόβλημα στην δουλειά του. Σύμφωνα λοιπόν με την πρωτοβάθμια που έχει ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας να δοθεί λύση, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε το πρωί ότι θα προσπαθήσει να βρεθεί λύση εντός της ημέρας άμεσα. Εν τω μεταξύ, οι γονείς που συναντήθηκαν με την διευθύντρια του σχολείου ζητούν, που στηρίζουν την δεκάχρονη, ζητούν να δοθεί λύση με κάθε τρόπο. Η λίστα έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και μήνες. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη. Τώρα είναι έντονες οι αντιδράσεις για την ταλαιπωρία των μαθητών και των γονιών από τις συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων. Σε περιοχές της Κρήτης, όπως στη Σιτία, το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό, αφού πολλά παιδιά κάνουν ολόκληρο ταξίδι για να φτάσουν στα Θρανία. Ολόκληρο ταξίδι μέχρι να φτάσουν στο Θρανείο κάνουν καθημερινά πολλά παιδιά στη Σιτία λόγω των συγχωνεύσεων σχολικών τμήματων. Όταν ένα παιδί που ξεκινάει το πρόγραμμα το σχολικό στις 8 και 10 παίρνουν σε ένα παιδί πρώτης δημοτικού, πρέπει να ξυπνήσει στις 5.30 και 6 ώρα το πρωί για να το πάνε οι γονείς του σε ένα άλλο χωριό, μια χιλιομετρική απόσταση 45 λεπτών και άλλα 45 λεπτά να γυρίσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει προφανώς και την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την καθεαυτή λειτουργία του μέσα στο σχολείο. Και από την άλλη πλευρά μας γυρίζει χρόνια πίσω, όταν οι παππούδες και οι γιάδες μας λέγανε πόσα χιλιόμετρα έκαναν για να πάνε στο γυμνάσιο. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με 14 συγχωνεύσεις, μετά από αντιδράσεις όμως δόθηκε λύση για 3 τμήματα. Όμως το πρόβλημα παραμένει στα υπόλοιπα και έτσι οι γονείς και εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ένα καθολικό λουκέτο στα 4 δημοτικά σχολεία στο Δήμο Σιτίας και τα 4 περιφερειακά σε Αρμένου, Ζάρκο, Παλέκαστρο και Πισκοκέφαλο. Όταν συγχωνεύουμε ένα τμήμα και γίνεται 25 μαθητές και μέσα σε αυτό υπάρχουν 4 και 5 διαγνώσεις από τα κεδασί, με παιδιά που μπορεί να έχουν αυτισμό, αλλά παιδιά να έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, καταλαβαίνετε ότι πόσο επιβαρυντική είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Α απευθύνθηκε για το ζήτημα στο Υπουργείο Παιδείας και αναμένει την επίσημη απάντηση. Δύο μαθητές σχολείου στην Πάτρα αποβλήθηκαν γιατί ανέβασαν στο TikTok βίντεο μέσα από την αίθουσα. Η Βικτωρία Δαράτου θα μας πει περισσότερα. Πράγματι, Έφη, πριν από λίγο μάλιστα ολοκληρώθηκε και το Συμβούλιο των Καθηγητών, το οποίο αποφάσισε ότι οι μαθητές θα τιμωρηθούν με διήμερη αποβολή. Αποβλήθηκαν σήμερα από το σχολείο και δεν μπορούν να πάνε σε αυτό ούτε τη Δευτέρα. Ο λόγος είναι μια φωτογραφία που έβγαλαν την καθηγήτριά τους την ώρα που έγραφε στον πίνακα, την ώρα που δίδασκε δηλαδή, και την ανέβασαν στο TikTok. Δεν έγιναν αντιληπτοί τη στιγμή της βιντεοσκόπησης, ωστόσο η φωτογραφία ανέβηκε και οι υπόλοιποι καθηγητές και μαθητές του ίδιου σχολείου την είδαν και το αντιλήφθηκαν. Οπότε οι μαθητές τιμωρήθηκαν με διήμερη αποβολή. Να σας θυμίσω ότι είναι το δεύτερο περιστατικό στην Πάτρα. Ούτως ή άλλως πλέον δεν επιτρέπεται και το σχολείο. Είναι πολύ αυστηρά. Θυμόμαστε και την πρώτη να υπάρχει κινητό στο σχολείο. Θυμόμαστε και την πρώτη αποβολή σε σχολείο της Πάτρας. Και τώρα πάμε στην άλλη είδηση. Και αυτό είναι ένα σοβαρό λόγο να φωτογραφίζουν βέβαια την καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος και εν αγνία της. Ακριβώς, δεν εξάντλησαν την αυστηρότητα και όπως το πρώτο περιστατικό. Τώρα θύμα εκδικητικής πορνογραφίας έπεσε 17χρονο σε περιοχή του Αιτωλικού. Τι συνέβη ακριβώς? Ακριβώς, ο 17χρονος αντάλλαξε κάποιες φωτογραφίες με άγνωστο άτομο, διότι το προφίλ ήταν ψεύτικο. Οπότε η αστυνομία αναζητά κάποιον που δεν ακόμα αναγνωρίζει ποιος είναι. Αντάλλαξε λοιπόν κάποιες φωτογραφίες και εκείνος του ζήτησε 250 ευρώ για να μην τις δημοσιεύσει στο Facebook. Το 17χρονο παιδί δεν έδωσε τα χρήματα και έτσι οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν. Να σας πω λοιπόν ότι ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και πλέον έχει σχηματιστεί δικογραφία. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βικτωρία Δαράτου.